Και δεν θα μπορούσαμε σήμερα, παρόλο που ήταν χθες η ημέρα της γυναίκας, στην εκπομπή Μετρόπολης, όπως καταλαβαίνετε, να μην κουβεντιάσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Φέτος επέλεξα να καλέσω μία γυναίκα αστυνομικό. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Αργυρό Χαϊκάλη, που είναι μέλος της Γραμματείας Γυναικών της Ένωσης Αστυνομικών Αχαΐας. Είναι εκπρόσωπος της ΠΟΑΣΥ από την Ένωση Αστυνομικών. Ακριβώς. Και ανθυπαστυνόμος. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα και καλώς σας βρήκαμε. Με πολλές ιδιότητες και άλλες από αυτές τις οποίες μόλις ανέφερα. Πώς τα καταφέρνετε όλα μαζί και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να είστε μέλος στην ελληνική αστυνομία? Πολλές ιδιότητες έχουν και πολλές συναδέρφισές μας. Δεν είμαι η μοναδική. Υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες οι οποίες έχουν μπει δυναμικά στο ρόλο και της αστυνομίας αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Υπάρχει όμως μια πολύ ωραία αρμονία και σε θέμα αστυνομίας και κοινωνίας αλλά και από τους συναδέρφους μας και από τους ίδιους τους πολίτες με εμάς. Μάλιστα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να πούμε ότι είστε και ταυτόχρονα και μητέρα και σύζυγος και όλα αυτά τα οποία λέμε έτσι κάθε χρόνο. Πώς σας αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί σας? Κοιτάξτε, μετά υπάρχει από... ακόμα αυτό που υπήρχε και παλαιότερα, άσχετα με το ότι είστε στην ελληνική αστυνομία, σε ένα χώρο εργασίας που είναι πολύ σημαντικός? Είναι πολύ σημαντικό. Ο χώρος εργασίας έχει μια πολυδιάστατη μορφή. Στην αστυνομία όμως έχουμε καταφέρει μετά από πάρα πολλά χρόνια και μετά από πολλή εργασία της γυναίκας να έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο ισότητας και μας αντιμετωπίζουν με ισότητα αλλά και φερόμαστε ανάλογα γιατί το έχουμε διεκδικήσει, το έχουμε κατακτήσει πάρα πολλά χρόνια. Άλλωστε έχουμε δει και πάρα πολλές γυναίκες στα σώματα ασφαλείας στην πρώτη γραμμή. Ακριβώς. Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε μπει και με ίσα κριτήρια πια. Ναι. Δεν, όπως παλιά. Ήταν παλιά που γινόταν ανάλογα με το αν είσαι άντρας, αν είσαι γυναίκα. Τώρα είναι ίσα τα κριτήρια. Και υπάρχουν και πολύ δυναμικές γυναίκες πια και στα σώματα αλλά και στην ελληνική αστυνομία. Αλλά έχουμε δει και στο λιμενικό και στην πυροσβεστική, σε όλα τα σώματα ασφαλείας. Μάλιστα. Στην πρώτη γραμμή λοιπόν οι γυναίκες στα σώματα ασφαλείας και συνδικαλιστικά πάρα πολλές γυναίκες, να μιλήσουμε εδώ για την τοπική ένωση για παράδειγμα, ασχολούνται με το συνδικαλισμό, διεκδικούν. Ναι, φυσικά. Έχουμε πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες είναι και εκλεγμένες και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, σε πάρα πολλά όργανα του τοπικού συμβουλίου. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη θέληση και από τους άνδρες που στηρίζουν αυτές τις παρουσίες και τις δράσεις όλων των γυναικών, αλλά και από τις γυναίκες τις ίδιες. Έχουν αλλάξει πια τα δεδομένα. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει αλλάξει η αναλογία μεταξύ άντρα και γυναίκα σε όλα αυτά τα όργανα, είτε τοπικά, είτε πανελλήνια. Είτε ακόμα και συνεργασία. Μέσα από τη δουλειά σας όμως βλέπετε αναγκαστικά και περιστατικά τα οποία μας θλίβουν, όπως είναι η κακοποίηση των γυναικών. Πάρα πολλά περιστατικά. Τι θέλετε να πείτε σε αυτές τις γυναίκες που μπορεί να μας βλέπουν τώρα? Αρχικά θα σας πω λίγο για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, ναι, που σχετίζεται με αυτό που ακριβώς με ρωτήσατε. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γιορτάζεται 8 Μαρτίου, είναι γνωστό, σε όλο τον κόσμο και είναι ως ημέρα μνήμης για τις θυσίες και τους αγώνες που έχουν δώσει οι γυναίκες για τα δικαιώματά τους. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν, αν και δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά, όπως στα δικαιώματα της σωματικής ακαιρεότητας, της σωματικής αυτονομίας, ακόμα και την εξάλληψη σεξουαλικών φαινομένων βίας ή οποιασδήποτε μορφή βίας, να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεστε, του εκλέγει, να έχουν το δικαίωμα να σπουδάζουν, να δουλεύουν, να έχουν ακόμα και δικαιώματα στο οικογενειακό τους δίκαιο. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό τι σημαίνει? Ότι είμαστε αυτόνομες, είμαστε ανεξάρτητες και καλό είναι όλο αυτό που σχετίζεται με τη βία και περικλεί όλο αυτό το κομμάτι, οι γυναίκες να το λένε, να το φωνάζουν, να ζητούν βοήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που μπορούν να βοηθήσουν στο οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε είναι κοινωνική βία, είτε είναι εργασιακή βία, είτε είναι και οικογενειακή βία. Μάλιστα. Οπότε δυστυχώς ακόμα υπάρχει και η σεξουαλική βία στις γυναίκες και η κακοποίηση γυναικών και ακόμα η υποτίμηση και η ψυχολογική βία μιας γυναίκας στον εργασιακό της χώρο, για παράδειγμα. Δυστυχώς ακόμα το 2020. Δυστυχώς τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά, ακόμα και στη χώρα μας, που δείχνει ότι χρειάζονται πολλοί αγώνες ακόμα για να γίνουν, για να υπάρξει αυτή η ισότητα, η οποία την έχουμε διεκδικήσει
από το 1864, όταν καταχωρήθηκε στο Σύνταγμα το δικαίωμά μας να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Ασχέτως αν τελικά η ψηφοφορία έγινε έναν αιώνα ολόκληρο μετά το 1956, παρόλα αυτά έχουμε διεκδικήσει και έχουμε καταφέρει πολλά από τα δικαιώματά μας. Αλλά χρειάζεται ακόμα πάρα πολύ δουλειά. Μάλιστα, άρα το μήνυμα είναι να διεκδικήσουμε. Συνεχίζονται οι αγώνες, δεν σταματάνε ποτέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στη Μετρόπολη. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.